Γεια σας, εγώ είμαι η Ελένη και αυτή είναι μία λίστα με τους 7 τραγουδιστές οι οποίοι έκαναν καριέρα αφού άφησαν τα συγκροτήματά τους. Στο νούμερο 1 έχουμε την Καμίλα Καμπέγιο, η 20χρονη τραγουδίστρια, γνωρίζει ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της αφού αποφάσισε να αφήσει τη Fifth Harmony, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε μέσα από το X Factor. Στο νούμερο 2 είναι η Beyoncé, η οποία αποφάσισε να αφήσει το πολύ επιτυχημένο κατά τα άλλα συγκρότημα Destiny's Child και να ακολουθήσει solo καριέρα και αν μας ρωτάτε και πολύ καλά έκανε. Στο νούμερο 3 είναι ο Robbie Williams. Λίγοι θυμούνται ότι ο Robbie Williams ξεκίνησε από τους Take That πολύ πριν το γνωρίσουμε ως solo καλλιτέχνη. Στο νούμερο 4 είναι φυσικά ο Justin Timberlake, ο οποίος ήταν μέλος των NSYNC, αντίπαλο δέος τότε των Backstreet Boys. Στο νούμερο 5 και 6 είναι ο Zayn Malik και ο Harry Styles αντίστοιχα, τα δύο από τα 5 μέλη των One Direction, δεν τα πήγανε καθόλου άσχημα από ό,τι φάνηκε. Στο νούμερο 7 της σημερινής μας λίστας είναι η δική μας Ελένη Φουρέρα, η οποία ήταν στο συγκρότημα Mystique όταν το 2010 αποφάσισε να κάνει solo καριέρα, πολύ καλά έκανε και όλοι μας θυμόμαστε την παρθενική της εμφάνιση ως solo καλλιτέχνη στα δικά μας Mad Video Music Awards το 2010 μαζί με τον Dan Balance στο Chicka Boom. Το θυμάστε κι εσείς? Εάν το θυμάστε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια και μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι του MADV στο YouTube για περισσότερες cooler lists.